κατάψε μου το ποδόσφαιρο και στιγμές. Γιατί από στιγμές που έχασε ο Πάοκ στο Παγκλάου, τώρα τις στιγμές τη δημιούργησε όλες ο Μίσιτς που έπαιξε πιο μπροστά. Θα το ξαναδούμε ή σήμερα που κάποιων αλλαγών είχε αρκετό χρόνο εκεί μπροστά και πίσω το φόρο. Sabem, eu já conheço o Mizic há muitos anos. Eu era no meu antigo clube, já tinha dito ao meu presidente para o comprar, mas não tínhamos dinheiro para o comprar. Ele faz qualquer posição do meio campo. Η αλήθεια είναι πως το Mizic τον ξέρω πάρα πολύ καλά και στον προηγούμενο σύλλογο που ήμουνα είχα πει στον πρόεδρο να τον αποκτήσει. Δυστυχώς ήταν πάρα πολύ ακριβώς και είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής γιατί μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις του κέντρου με την ίδια ευκολία. Portanto, é uma das posições que ele pode fazer, como há outros jogadores na equipa que fazem várias posições, já vos disse, desde o primeiro dia, não é de agora. Quando trocamos jogadores para algumas posições, nós fazemos isso porque treinamos anterior, porque fazemos isso no treino. Eu gosto que os jogadores saibam fazer mais que uma posição, gosto que os jogadores sintam as diferenças de jogar em determinadas posições e nós, a cada jogo, gostamos de ter mais ou menos jogadores em determinadas posições que nos podem garantir mais ou menos profundidade, mais ou menos pressão, mais ou menos chegada à área e, portanto, o importante hoje foi que o que eu disse lá fora é que trocando jogadores a equipa mantém a mesma identidade e isso é que, nos dá garantias de continuar o nosso trabalho de forma séria. Οπότε είναι μια θέση που μπορεί να μας βοηθήσει, μπορεί να μας βοηθήσει και στο μέλλον και γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι παρόλο που είχαμε αλλαγές ποδοσφαιριστών, έχουμε ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε διαφορετικές από τη φυσική τους θέση, μπορούμε να πούμε. Ωστόσο, η απόδοση της ομάδας δεν αλλάζει. Μου αρέσει πάρα πολύ να έχω ποδοσφαιριστές που μπορούν να αγωνιστούν σε παραπάνω από μία θέση, γιατί αυτό μου δίνει και εμένα μεγαλύτερη ποικιλία και μεγαλύτερη ευχέρεια να μπορώ με βάση τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών να κάνω κάποιες αλλαγές σε σχέση με το κάθε παιχνίδι το οποίο αντιμετωπίζουμε. Οπότε σίγουρα έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένος από αυτόν, όπως και γενικότερα έμεινα ικανοποιημένος πολύ από την απόδοση της ομάδας, γιατί είδαμε ότι παρόλο που γίνανε διάφορες αλλαγές, το πλάνο της ομάδας, η ταυτότητα της ομάδας δεν άλλαξε. Πάλι προσπαθήσαμε να επιτεθούμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με το συγκεκριμένο πλάνο το οποίο έχουμε, και αυτό είναι σίγουρα κάτι το οποίο με αφήνει ικανοποιημένο. Καλησπέρα, καλή χρονιά για μας. Ο ΠΑΟΚ είχε να διαχειριστεί μετά από 664 μέρες μία ένταση στο πρωτάθλημα. Σε αυτές τις μέρες που εσωλόγησαν, δεν ήταν και πολλές, 2-3. Διέκρινε έτσι μέσα από διτήρια ένα πείσμα ή μια επιρροή που μπορεί να γίνει και θετικά στο επίπεδο. A coisa que eu lhes disse no final do último jogo, que senti o mesmo orgulho deles antes do jogo e depois do jogo, o orgulho que eu senti no trabalho que eles estavam a fazer era o mesmo. Εγώ προσωπικά ένιωσα την ίδια υπερηφάνεια για τους ποδοσφαιριστές μου και πριν από την έναρξη του προηγούμενου παιχνιδιού και μετά το τέλος του, γιατί ο τρόπος της δουλειάς μας δεν άλλαξε, η δουλειά μας δεν έχει αλλάξει. E os campeões vêm-se todos os dias. Και νομίζω ότι τους πρωταθλητές τους βλέπεις πάντα και κάθε μέρα και από όλη τη συμπεριφορά που δείχνουν, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. E o verdadeiro caráter dos nossos jogadores, e mesmo nós na nossa vida, é posto à prova nos momentos de adversidade. Και ο πραγματικός χαρακτήρας των πρωταθλητών, αλλά και όλων γενικότερα, φαίνεται στις δύσκολες περισσότερες στιγμές, στην αντίδραση που θα βγάλουν μετά από αυτές. Portanto, eu não estava à espera de outra resposta que não fosse esta, o caráter dos jogadores, porque em relação ao último jogo, já disse, foi jogo atípico. Οπότε προσωπικά, εγώ δεν περίμενα κάτι διαφορετικό από σήμερα. Ήταν μια πάρα πολύ δυνατή αντίδραση και απάντηση από την πλευρά των ποδοσφαιριστών. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το προηγούμενο παιχνίδι είχε πάρα πολλά περίεργα στοιχεία από την άποψη ότι ο αντίπαλος ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικός. Portanto, como disse, é trocar os 4-5 jogadores, como já tínhamos feito no último jogo em casa, e como fizemos agora outra vez, e vês a equipa com a mesma identidade, isso é que nos deixa a certeza do que o caminho é este, é continuar com este caminho e melhorar a equipa, melhorar os jogadores, melhorar as posições, porque temos que continuar fiéis à nossa identidade. Και εμένα αυτό που προσωπικά με χαροποίησε περισσότερο είναι το γεγονός ότι παρά τις αλλαγές ποδοσφαιριστών που είχαμε, το πλάνο, η στρατηγική μας, η ταυτότητά μας δεν άλλαξε και αυτό δείχνει ότι ο δρόμος είναι αυτός, ο δρόμος ο σωστός είναι αυτός και εμείς από τη δικιά μας πλευρά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και ατομικά αλλά και ομαδικά με πίστη όμως ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Πίστευε ότι το μάτς θα εξελισσόταν έτσι και ποια στοιχεία έκαναν το μάτς, ειδικά Qual foi a diferença? A eficácia. A diferença deste jogo para outro jogo.
Nós entramos muito bem, fizemos uma boa primeira parte no último jogo. Uhum. Nosso adversário, a primeira vez que foi lá, fez golo. A segunda vez que foi lá, fez golo. E nós, antes do adversário fazer golo, tivemos 3 para poder matar o nosso adversário. Uhum. E hoje a diferença foi essa. Η διαφορά νομίζω ότι είναι στη λέξη αποτελεσματικότητα. Όπως είδαμε και στο τελευταίο μας αγώνα, η ομάδα μπήκε πάρα πολύ καλά. Η ομάδα προσπάθησε πάρα πολύ. Στο προηγούμενο μάτς κατάφερε, έβαλε ένα γκολ. Είχε την ευκαιρία να τελειώσει την αντίπαλη ομάδα βάζοντας ακόμα ένα τουλάχιστον. Δεν το έκανε. Ο αντίπαλος στην πρώτη και στη δεύτερη φορά που επισκέφθηκε τα καρέ μας πέτυχε γκολ. Οπότε αυτή είναι η διαφορά. Ενώ σήμερα η ομάδα πάλι στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ήταν πάρα πολύ καλή. Δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες. Πέτυχε 2 γκολ, δεν επέτρεψε στον αντίπαλο να φτάσει απειλητικά κοντά στα καρέ μας. Οπότε νομίζω ότι η βασικότερη διαφορά είναι αυτή, η αποτελεσματικότητα. Hoje tivemos o Limi, teve 3-4 oportunidades para fazer, fez um. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, ο Λιμιός είχε 4 ευκαιρίες για να βάλει γκολ, έβαλε τη μία. Κάτι το οποίο, άμα το δείτε στατιστικά, είναι ψιλοφυσιολογικό. Δηλαδή, κάπως έτσι είναι η αναλογία τελικών που κάνεις με τα γκολ τα οποία βάζεις. Τώρα, επειδή το θέτει έτσι mm-hmm. και έχει δίκιο, ειδικά για το μάτς που πέρασε, ότι η αποτελεσματικότητα έπαιξε μεγάλο ρόλο. Πώς τυχαίνει και σε όλα τα ντέρμπι ο αντίπαλος είναι τόσο αποτελεσματικός? Ο Άρης 2 φορές, ο Παναθηναϊκός mm-hmm. Και η ΑΕΚ ακόμα είναι το ίδιο πρόβλημα σε όλα τα ντέρμπι. Λίγες τελικές αντίπαλος, τόσο πολλά γκολ. É verdade, vocês lembram-se do jogo lá no AEK que tínhamos 1-0 e um penalti depois que falhamos? Lembram-se disso? Uhum. Αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια, αν θυμάστε, παραδείγματος χάρη στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και προηγηθήκαμε και είχαμε και χαμένο πέναλτι. Uma coisa que vos posso garantir é que nós vamos continuar focados nas nossas tarefas. Temos um único objetivo que é continuar a jogar para vencer, seja onde for, seja contra quem for. E depois, no final, há 3 resultados que podem acontecer em derbys. Logicamente que o nosso objetivo é só um, é vencer. Jogamos em nossa casa e esse é o nosso intuito. Depois, são coincidências, é verdade, mas nós depois, no final, temos, eu enquanto treinador, tenho que fazer a reflexão. Eu sei que o que conta no final é o resultado, mas para quem trabalha todos os dias tem que perceber o que é feito e perceber se temos que alterar aquilo que é feito, se estamos a criar oportunidades ou não, se estamos a cometer erros individuais ou são erros coletivos e a partir daí tomar as melhores decisões. Σε κάθε περίπτωση όμως και εν όψη του παιχνιδιού με την ΑΕΚ, αυτό το οποίο έχουμε να πούμε ότι είναι ότι εμείς από τη δικιά μας την πλευρά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να βελτιώσουμε την ομάδα. Κάνουμε μια ανάλυση πάντα των παιχνιδιών που έχουμε κάνει έτσι ώστε να δούμε τι είναι αυτά τα οποία μπορούμε να βελτιώσουμε, τι είναι αυτά τα οποία κρατάμε, γιατί είναι μεν, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στο τέλος το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο μετράει. Ωστόσο, εμείς από τη δικιά μας πλευρά, όταν κάνουμε την ανάλυση του παιχνιδιού, περνάμε πέρα από αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε αν, παραδείγματος χάρη, αυτά τα γκολ ή οι τελικές οι οποίες δεχτήκαμε ήταν από ατομικά λάθη, ήταν από ομαδική κακή λειτουργία. Και αντίστοιχα, οι δικές μας οι τελικές γίνανε με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε. Αν όχι, γιατί μας δυσκόλεψε ο αντίπαλος, είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε και δεν το κάναμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε στον επόμενο αγώνα να παρουσιαστούμε ακόμα καλύτερα. Γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που ανεξάρτητα σε ποια έδρα παίζει και με ποιον παίζει, προσπαθεί πάντα για την νίκη. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και από εκεί πέρα μετά ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν 3 αποτελέσματα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε κάθε παράμετρο του παιχνιδιού, αλλά κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ελέγξουμε ό,τι περισσότερο γίνεται και να έχουμε περισσότερες πιθανότητες για να κερδίσουμε. Γιατί στο φινάλι το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω αν θυμάστε το περσινό παιχνίδι του Άρη με τον ΠΑΟΚ και το ποια ήταν η έκβαση αυτού του παιχνιδιού. Σας λέμε ρωτήσουμε εκφόλους στους μινούτες φινάς. Τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Φάλες un penalti, a seguir vais lá, pumba, e ganhas o jogo. Μπορεί ο αντίπαλός σου να χάσει ένα πέναλτι και μετά εσύ σε μια ευκαιρία που κάνεις να βάλεις τον γκολ και τελικά να φύγεις νικητής. Soel, está a dizer isso porque está a acontecer mais ou menos a mesma coisa em todos os derbys. Temos que trocar treinador. Εντάξει, ίσως πρέπει να αλλάξουμε προπονητή. Coach, είναι διαφορετικά τα παιχνίδια του πρωτάθλημα από σαν του και τελείως διαφορετικό σου αντιμετώπισε το πρωτάθλημα που είσαι ο ΠΑΟΚ και σήμερα. Αλλά με βάση την εικόνα που είσαι το μάτς περίμενε ότι θα περνούσε το ΠΑΟΚ ουσιαστικά από σήμερα. Assim, esta equipa tem feito um trajeto de crescimento. Uhum. Eu já vos disse que esta equipa sofreu muitas alterações do ano passado para este ano. Uhum. Αυτή η ομάδα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή. Έχει υποστεί αρκετές αλλαγές από την περασμένη σεζόν. Είναι σου que vos digo isto é que após
após ter ganho o que nós ganhamos o ano passado, a taça e o campeonato, uhum. o treinador que viesse, e neste caso fui eu, vai ter sempre um trabalho extremamente difícil. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρει τον τάπλ την περασμένη σεζόν, θέλει να επαναλάβει το ίδιο και οποιοδήποτε προπονητής και αν ερχόταν, το έργο του θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. E se vocês repararem, hoje eu posso vos dizer que todos os jogadores do Paok já jogaram. Todos os jogadores do Paok já jogaram. Και νομίζω ότι μέχρι τώρα έχουμε κάνει μια αρκετά καλή δουλειά. Σήμερα μάλιστα μπορούμε να πούμε κιόλας ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές που είναι στο ρόστερ του Paok έχουν αγωνιστεί. E nós trabalhamos todos, eu não trabalho todos os dias, ou melhor, eu trabalho todos os dias para que todos os jogadores estejam preparados para jogar. Και εμείς αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε κάθε μέρα, σε κάθε προπόνηση, να έχουμε έτοιμους ποδοσφαιριστές για να αγωνιστούν σε οποιοδήποτε παιχνίδι, όπως και κάνανε σήμερα, παραδείγματος χάρη. E a nossa equipa tem sido consistente. Και η ομάδα μας σε γενικές γραμμές έχει σταθερή απόδοση. E é verdade que tivemos um percalço. Ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Και πράγματι είχαμε μια ήττα το περασμένο Σάββατο. Se me perguntarem se eu estava à espera desta reação, estava porque no último jogo, no final do jogo, depois de ter perdido, vos disse que ainda bem que temos já um jogo já passado dois dias, porque seguramente que esta equipa vai dar uma resposta. Και αν με ρωτάτε αν περίμενα αυτή την εμφάνιση, αυτή την επικράτηση που μας δίνει πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες για να μπορέσουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Η απάντησή μου είναι ναι, την περίμενα και μάλιστα το είχα πει και στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου ότι ακόμα καλύτερα που έχουμε ένα παιχνίδι τόσο κοντά, δύο μέρες μόλις, έτσι ώστε να μπορέσουν οι ποδοσφαιριστές να δείξουν το πόσο πολύ θέλουν να κερδίσουν αυτό το παιχνίδι. Agora, é verdade que o Paok motiva muitas equipas. Σίγουρα, βέβαια, από την άλλη, καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι όλες οι ομάδες θέλουν να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ. Porque se essas equipas jogam contra nós nos derbys mantivessem sempre essa atitude, seguramente estavam noutras posições. Γιατί σίγουρα νομίζω τουλάχιστον ότι οι ομάδες στις οποίες αγωνιζόμαστε στα derby, εάν είχαν την ίδια απόδοση και στα υπόλοιπα παιχνίδια, θα ήταν πολύ πιο ψηλά στην βαθμολογία. Τελευταία ερώτηση. Είχε πει ότι θα ζητούσα τον Άρη Βασίλη να μην έρθει και να μην φύγει κανείς παίκτη. Η ερώτηση μου είναι σαφή. Αν έρθει πρόταση για το στόχο, θα επιμείνει αυτή την άποψή του. Quando cheguei aqui nos primeiros dias, eu disse-vos que a equipa precisava de três jogadores. Quando eu cheguei aqui, όταν έφτασα εγώ στην ομάδα, είπα ότι χρειαζόμασταν τρεις ποδοσφαιριστές. Disse-vos isto no primeiro dia. Από την πρώτη μέρα. Precisava de um lateral esquerdo, precisava de um médio e precisava de um avançado. Χρειαζόμασταν ένα αριστερό back, ένα half και έναν forward. Correto? Σωστά. Desses três, só veio um. Και από αυτούς τους τρεις ήρθε ένας. Και se quiser jogar com dois avançados ao mesmo tempo, não tenho nenhum no banco. Για παράδειγμα, χάρη θέλω να παίξω με δύο φόρ, δεν μπορώ να το κάνω. Και όμως, eu gosto de jogar com dois avançados. Που είναι κάτι το οποίο μου αρέσει να το κάνω. Eu sou treinador, tenho que olhar para aquilo que tenho dentro e tirar o máximo rendimento. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή είμαι προπονητής και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι αυτό που πρέπει να κάνω είναι να βγάλω το maximum από κάθε ποδοσφαιριστή που έχω στη διάθεσή μου. Se for para trocar, só para fazer número. Αν δηλαδή να κάνουμε κάποια αλλαγή, κάποια μεταγραφή μόνο και μόνο για να πούμε ότι κάναμε, τότε καλύτερα να μείνουμε με τους παίχτες που έχουμε και αν χρειαστεί να φέρουμε και παίχτες από την Ακαδημία. Αν είναι για να φέρουμε ποδοσφαιριστή πραγματικά ποιοτικό που μπορεί να βοηθήσει άμεσα την ομάδα, τότε ναι, με ανοιχτές αγκάλες. Η απόφαση να αλλάξει τον θεματοφύλακα ήταν λόγω της διοργάνωσης, ήταν ενημένη. Ήταν ήδη προετοιμασμένο, οι πρώτοι τερματοφύλακες το ξέραν ήδη. Δεν Resposta para o Stoch. Não, assim, eu fui jogador. Vocês sabem, quando um jogador não é utilizado, nós temos que perceber, eu tenho que vos dizer isto. O Stoch até agora tem tido um comportamento nos treinos, só que a concorrência é forte. Nós temos o Lampuru, nós temos o Virinha, eu já vos disse isso, nós vamos estar a falar outra vez do Lampuru. Eu já vos falei do Lampuru antes dele jogar, ele jogou, vocês viram, mas nós temos muita gente para aquela posição. Eu preferia, para equilibrar melhor o plantel, ter menos jogadores para aquela posição e ter mais um avançado e mais um lateral esquerdo. E para aquela posição temos muita gente. Ou só fora do Stoch, αυτό που έχω να πω είναι ότι καταρχάς ότι η συμπεριφορά του μέχρι τώρα είναι άψογα, είναι άκρος επαγγελματική, δεν έχουμε τίποτα να πούμε εναντίον του ποδοσφαιριστής σε αυτό το κομμάτι. Από την άλλη όμως έχουμε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές σε αυτή τη θέση. Έχουμε το Λάμπρο, έχουμε το Βιερίνια και πάλι επαναφερόμαστε στο Λάμπρο για τον οποίο είχαμε μιλήσει αρκετό καιρό πριν και βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και αυτός πλέον να παίρνει λεπτά συμμετοχής. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανισορροπία στο ρόστερ όσον αφορά ότι έχουμε πολλούς ποδοσφαιριστές σε αυτή τη θέση και λιγότερους κάπου αλλού που ίσως χρειαζόμαστε. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Όταν είσαι εκεί, έχεις την κήπα, έστω κονστρουίδα. Γιατί όταν έφτασα εγώ, η ομάδα ουσιαστικά ήταν ήδη έτοιμη και δεν μπορούσαν να γίνουν πολλές προσθήκες.